Σήμερα στο ΣΕΦ στον αέρα φιλοξενούμε τον παρουσιαστή Άλεξ Κάβδα και την ενδυματολόγο Αλεξάνδρα Κατσαίτη. Άλεξ εναντίον Αλεξάνδρας με πολύ νόστιμες και εύκολες συνταγές. Σαλάτα με φακές και ξινομιζήθρα. Καλά, είναι φανταστικό. Δες, μπορεί να κάνει σαν που δεν έχει ιδέα που έχει και μπρόκολο γκρατέν με καπνιστό τυρί. Θα σου προσφέρω ένα αξεσουάρ. Ευχαριστώ. I do. Η Ελένη με τη βοήθεια των καλεσμένων της φτιάχνει κοτόπουλο με σάλτσα κέτσαπ. Τέλειο το χρώμα. Τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Μαγειρεύουν τα παιδιά της τηλεόρασης και πόσο προκομμένα είναι. Άλεξ εναντίον Άλεξ σήμερα με την Αλεξάνδρα Κατσαίτη και τον Άλεξ Κάβδα. Δεν θυμάμαι να έχουμε μαγειρεύσει πρώτη φορά στη ζωή μου. Νομίζω ότι ήταν το πιο σοβαρό φαγητό πατάτο σαλάτα Πάσχα στην Πάρο. Με τη φίλη μου την Αργυρό, την Μαρμαρίγου από δίπλα, η οποία μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκε και εγώ ακόμη περισσότερο. Τι λέει εδώ? I kiss better than I cook. Για μένα είναι αυτό. Μία φορά ναι, χρειάστηκε να μαγειρέψω για να έτσι, ευχαριστήσω το τέρι μου. Σε μία επέτειο είχα φτιάξει έτσι, ένα υπέροχο δείπνο, είχα στο τραπέζι, είχα φτιάξει διάφορα φαγητά, ανάμεσα και σαλάτα με φακές, γιατί ήταν το αγαπημένο μας φαγητό. Άρεσε πολύ το δείπνο και είχε και πολύ υπέροχη κατάληξη. Μόνο το δείπνο. Η δουλειά μου απαιτεί πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού, σαν ενδυματολόγος και στυλίστρια. Και έτσι το φαγητό δεν μπορώ να πω ότι έχει την θέση που του αναλογεί. Τα τελευταία χρόνια έχω βάλει έτσι μια μεγαλύτερη οργάνωση και σειρά στη διατροφή και στο φαγητό. Και προσπαθώ να μην χάνω γεύματα, δηλαδή να είμαι συνεπής όσον αφορά στο πρωινό, σε κάτι ενδιάμεσα ένα φρούτο, ένα μεσημεριανό και κάτι ελαφρύ το βράδυ. Το ρόλο του φαγητού στη ζωή μου τον είχε αναλάβει επίσημα η μαμά, γιατί εγώ καθότι δεν προλαβαίνω ή ξεχνάω να φάω, έχω ένα μόνιμο τηλέφωνο που υπενθυμίζει ότι μην πας στη δουλειά χωρίς να φας, μην φύγεις από τη δουλειά χωρίς να φας, έλα από το σπίτι να φας, μην κοιμηθείς χωρίς να φας. Και αυτό είναι το φαγητό στη ζωή μου. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό που σου λένε το κάνεις, γιατί δεν φαίνεται. Βασικά αφού κάνω να τρώω όλη μέρα διάφορα. Τι εννοείς? Τυρόπιτες, τοστάκια, χυμούς, κρασανάκια. Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν βοηθάει στην εικόνα σου. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να τα φάνε όλα αυτά. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Λυπήσουμε. Φύγε. Μη φύγετε. Ξέρουμε που μένετε. Και θα σας στείλουμε το φαγητό μου. Χαίρετε! Χαίρετε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Yeah. Τι κάνεις, Ελένη, μουά! Από χρώματα και... πάντως σκίζουμε. Είμαστε σύμπνοια, βλέπεις. Αλλά... ελληνικά όλα τα προϊόντα. Ότι θα μου ερχόσουν και με καλαθάκι να σου πω. Γίνεται χωρίς, σε παρακαλώ. Πού θέλεις να το βάλω για να μην σε ενοχλεί. Λοιπόν, τέλεια. Παραχωρώ την πρώτη θέση στην Αλεξάνδρα να μαγειρέψει. Δεν μου την παραχωρείς. Κάτσε να σημειολογήσω λίγο το δώρο μου, να δω τι έφερες. Ναι. Λοιπόν, είναι όλα βιολογικά. Ναι. Είναι τα κρασιά, οι χυλοπίτες, το γλυκό φυρίκι και πορτοκάλι, ναι, και τραχανάς, mm-hmm, από το Κυλκής, από το Δημοσθένη, ένα ξενώνα που φτιάχνουν βιολογικά προϊόντα. Ναι. Και αυτά είναι ξινομιζήθρα από την Πάρο και Κρήταμος, από τη Μίνα, που έχει ένα παντοπολείο φοβερό με βιολογικά στο Φλίσβο. Θεϊκό. Είναι φίλη μας η Μίνα. Η Μίνα, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή ξέρω τι θα μου κάνεις, θα τα εκμεταλλευτούμε και αυτά εδώ. Τέλεια. Χαίρομαι ακόμη περισσότερο. Μπορείς. Λοιπόν, ενδυματολόγος και δημοσιογράφος. Πώς συναντηθήκατε εσείς πέρα από το ενδυματολογικό που βλέπω ότι ταιριάζετε πάρα πολύ. Ταιριάζουμε, έτσι. Έτσι, είμαστε φτιαγμένοι ώρες για τον άλλο.
Αυτός έχει τον ενδυματολόγο μέσα του και εγώ τον δημοσιογράφο μάλλον. Ακριβώς, έτσι συναντηθήκαμε. Λοιπόν, το είπες ολόσωστα και ήθελα να σας το πω από πριν. Λοιπόν, εδώ η κυρία πρώτη, βλέπω κάτι σε υγιεινό. Ναι, ναι, μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν τα υγιεινά, μ' αρέσουν η μεσογειακή κουζίνα πάρα πολύ. Και αυτά που είναι εύκολα και γρήγορα, γιατί μένω μόνη μου. Δουλεύω πολλές ώρες όπως ο περισσότερος κόσμος. Mm-hmm. Και κάτι που είναι πρακτικό και εύκολο και μπορεί να υπάρχει σε κάθε ντουλάπι, είναι για μένα η λύση της τελευταίας στιγμής. Και βέβαια η λύση είναι, δίνεται με τις φακές σήμερα. Ναι. Οι οποίες φακές είναι η καλύτερη λύση για όσπρι όταν δεν έχουμε χρόνο. Συν το ότι μπορείς να τις βράσεις τις φακές σε μεγαλύτερη ποσότητα. Μπράβο. Και να τις έχεις ένα τάπερ στο ψυγείο και τελευταία στιγμή να τις βγάλεις και να κάνεις εκατομμύρια διαφορετικές σαλάτες, οι οποίες είναι και κυρίως πιάτα βέβαια. Ακριβώς. Mm. Τι θα φτιάξεις τελικά? Θα φτιάξω σαλάτα με φακές. Ναι. Αλλά δεν θα σου πω το μυστικό, θα το δεις. Έλα ρε Άλεξ. Τι να κάνουμε τώρα? Άλεξ, μήπως να βάλω εγώ την κατσαρόλα, γιατί σε βλέπω με πολλά δαχτυλίδια. Είμαι πάντα έτσι, μην ανησυχείς. Είμαι ένας βοηθός με δαχτυλίδια. Που να τη δεις πως πάει στη θάλασσα. Σε παρακαλώ. Να ανάψουμε μια φωτιά. Τέλεια. Προφανώς πρέπει νεράκι. Να βράσουμε τις φακές. Ναι. Να φέρω νερό. Περίμενε. Ωραία. Θέλεις να πω τι θα βάλουμε μέσα? Στο νερό. Ναι. Ναι, με. Ωραία, βράζουμε το νερό. Θα βάλουμε το σκόρδο. Λοιπόν, έλα, ρίξε. Λοιπόν, θα βάλουμε το σκόρδο. Δύο σκελίδες ολόκληρες βάζεις. Ολόκληρες. Και δάφνη, 2-3 φύλλα, όσα θέλουμε. Και το κρεμμύδι το βάζω ολόκληρο. Πολύ εύκολη εσύ, όλα τα πετάς μέσα, τέλειο, μου αρέσει. Ξέρεις τι, πρώτον δεν είμαι η δήμος στη μαγειρική, το ξέρουμε όλοι. Είμαι του απλού και του εύκολου. Πολύ και μου άρεσε αυτό. Δεν είναι κάτι τώρα, εντάξει, γίνεται και γρήγορα και δεν πρέπει να είσαι και σεφ. Σούπερ. Και μεταβάζω τις φακές. Το οποίο δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βράσει το νερό και σε κρύα τους βάζουμε κατευθείαν. Λοιπόν, αδειάζω τις φακές μέσα εδώ και ανακατεύω λίγο. Επίσης, ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε, εγώ το κάνω, ναι, αν έχουμε, είναι ότι βάζουμε ένα φυσικό ζωμό. Ωραία αυτούς, αυτό. Ένα ζωμό λαχανικών, ο οποίος δίνει περισσότερη νοστιμιά, γιατί έχει μέσα μυρωδικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Κάνει τα όσπρια πιο νόστιμα, απλά, ξέρεις. Τέλειο. Ναι, και λιγότερο. Πόσους βάζουμε? Ένα. Okay. Και βάζεις και λιγότερο αλάτι, γιατί αυτό έχει και αλατάκι μέσα, νοστιμίζει. Τη σαλατίζεις ή όχι? Αλατίζω λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει στην συνέχεια στη σαλάτα μου να βάζω χοντρό αλάτι από πάνω. Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ωραία, ναι, ιδέα. Γενικά μου αρέσουν τα χρώματα, να τα βλέπω. Δεν το είχαμε καταλάβει. Δεν το είχαμε καταλάβει. Μέχρι τέλος εκπομπής. Επίσης, έχω να σας πω ότι έγινε ένα φοβερό χτες κιόλας και θέλω να το σχολιάσω μαζί σας που είστε ειδικοί. Με καλούν από εκπομπή της τηλεόρασης, πάρα πολύ γνωστή Lifestyle, για να πάω μαζί με τον δημοσιογράφο σε μία λαϊκή, σε ένα σούπερ μάρκετ και να δείξω στον κόσμο πώς αγοράζεις αγκούρια, ντομάτες κτλ. Απλούστατα πράγματα. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, πριν από μερικά χρόνια όλες αυτές οι κυρίες της τηλεόρασης ήταν φοβεροί δήμονες στο πώς θα αγοράσουν τα ρούχα, τις μάρκες, ναι, τις φίρμες, τα παπούτσια. Αλλά κανείς δεν ήξερε να διαλέξει μια ντομάτα. Δηλαδή, εντυπωσιάζομαι. Ναι, ναι, προφανώς ναι. Είχαν ανθρώπους που του κάνανε αυτές τις δουλειές. Α, είναι και αυτό. Σωστά. Θεωρώ ότι πλέον αρχίζεις και κάνεις πάρα πολλά πράγματα μόνος σου και σκέφτεσαι για το κόστος. Οπότε λειτουργείς και διαφορετικά. Νομίζω παίζει ρόλο αυτό. Στα 90 ζήσαμε μεγάλη κλειδί, νομίζω. Ήμουν okay, μικρούλης, αλλά το θυμάμαι. Η οποία δεν περιλάβανε μαρούλια, ντομάτες και τέτοια. Τα περιλάβανε, ναι, για πολλούς δεν περιλάβανε. Και ένα νερό καπερμιζάνα. Ναι, 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 ναι. Φακές, βουαλά. Ήξε νομιζήθρα. Όχι, γιατί. Λοιπόν, τις αφήνουμε αυτές, τώρα αρχίζουν και βράζουν. Από την ώρα που θα βράσουν 10 λεπτά, 1 τέταρτο είναι εντάξει, γιατί δεν θέλουμε και να μας λιώσουν. Όχι. Τις προσέχουμε και τις ελέγχουμε, διότι αν μας λιώσουν, η σαλάτα θα γίνει οπτικά. Ναι, ναι, δεν είναι ωραίο, αλλά πάστα. Δεν είναι ωραία, ναι. Όχι. Ωραία. Οπότε, ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουν γίνει οι φακές μας. Εμείς τις έχουμε έτοιμες εδώ, κρυωμένες. Να τις αδειάσουμε μέσα στον πόλεμο. Αυτές είπαμε είναι οι φακές που έχουν κρυώσει και είναι έτοιμες για να τις χρησιμοποιήσουμε για τη σαλάτα. Μέσα εδώ θα βάλω. Έχω κολοκύθι, το οποίο το παίρνω φρέσκο όπως είναι. Απλά το πλένω καλά και το κόβω ανάλογα πόσο θέλουμε. Μα τι χειρουργική ακρίβεια. Δες, μην κόψω κανένα χέρι μόνο. Πρόσεξε, μήπως να το κόψεις όπως το κόβεις πιθύ. Να, έτσι το κόβω. Λοιπόν, και το κάνω μικρά κομματάκια.
Εμένα μου αρέσει, γενικά μου αρέσουν τα φρέσκα πράγματα. Πολύ σπάνια ψήνω ή βράζω. Και σε αυτή τη σαλάτα δίνει κάτι άλλο. Τη διαφορετική υφή. Επειδή η φακή είναι μαλακή, αυτό σου κάνει αυτό το κράντσι, ναι, το τραγανό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ταιριάζουμε. Mm. Πώς με βλέπεις? Γκρέις ανάτομο. Κάτσε και θα δεις. Εξάλλου η γεύση του κολοκυθιού του ομού είναι λίγο σαν αγκουράκι που δεν τη γεύση. Ναι, 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 ναι. Τι, όπως τα κόβω τα κομματάκια, τα ρίχνω μέσα. Mm. Λοιπόν, στην πορεία συνεχίζω με μικρά ντοματάκια, τα οποία επίσης τα κόβω στα τέσσερα. Κόβω το μισό, ωραία, στα τέσσερα. Και θα σου κάνουνε... Ναι, θα μου κάνουν χρωματάκι. Είχα διαβάσει πάντως ότι και η χρωματολογία στο φαγητό έχει και ψυχολογικό αντίκτυπο. Έχει και, και διατροφικό, διότι είναι και διαφορετικές βιταμίνες, κάθε χρώμα έχει. Μπράβο. Άλλα στοιχεία που μας δίνει. Επίσης το χρησιμοποιούμε πολύ με τα παιδιά. Ξέρεις, όταν δεν θέλουν να φάνε κάτι, τους βάζεις χρώμα μπάσκετ. Τέλειο, γιατί πιο ενδιαφέρον. Έτσι. Κάνεις πιο ενδιαφέρον. Σωστό. Λέμε, τώρα. Σωστό. Να βάλουμε λίγο μαϊντανό. Α, μαϊντανό. Τον οποίο μαϊντανό δεν τον κόβω. Μ' αρέσει να τον μαδάω με τα χέρια. Mm-hmm. Και να βάζω έτσι τα φυλλαράκια. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη φακή. Πάντως μπορείς να βάλεις αρκετό. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι όσο θέλει ο καθένας και του αρέσει, μπορούμε να βάλουμε. Θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο το να μαγειρεύεις με αυτόν τον τρόπο, τύπου χωρίς ακριβή συνταγή? Βέβαια. Γιατί αφήνεις και τη φαντασία σου ελεύθερη. Εγώ δεν είμαι γενικά της συνταγής. Δεν ξέρω και δεν κάνω και τόσα πολλά πράγματα. Οπότε αυτά που κάνω μου αρέσουν και τα κάνω από ευχαρίστηση και έτσι το ευχαριστούμε περισσότερο. Πληγόρι, πώς θα το βάλεις? Πώς να το βάλω τώρα? Αυτό το έχεις βράσει? Αυτό βάζεις νερό, το πίνει και φουσκώνει και μετά. Να πούμε ότι αν θέλουμε το βάζουμε το πληγούρι. Εγώ θα έλεγα να το βάλουμε σίγουρα. Για ποιο λόγο? Γιατί λέμε ότι οι φακές έχουν σίδηρο. Οι φακές έχουν μεν σίδηρο, αλλά δεν είναι καλής ποιότητας σίδηρος, διότι δεν απορροφάται από τον οργανισμό. Δεν μπερδευόμαστε. Αν όμως προσθέσεις ένα δημητριακό, όπως είναι το πληγούρι, τότε ο σίδηρος απορροφάται από τον οργανισμό. Δεν το ήξερα ούτε εγώ. Γι' αυτό και σε όλες τις χώρες της Ανατολής ή και στην Ελλάδα, στην Κρήτη, κάνουν το φακόριζο. Ναι, δεν είναι τυχαίο, παιδί μου, ότι κάποιες διατροφικές συνήθειες του παρελθόντος επικράτησαν για κάποιο λόγο. Δηλαδή, πώς μεγάλωσαν οι άνθρωποι? Πώς περάσαν στους αιώνες, δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, για να ανακατέψουμε τώρα. Μόλις το ανακατέψουμε, να βάλουμε βινεγκρέτ και μετά να βάλουμε και τα τελευταία μας μπαχαρικούλια. Εγώ νομίζω εντάξει είναι. Ωραία. Λοιπόν, για να φτιάξουμε και τη βινεγκρέτ. Λοιπόν, έχουμε ξύδι, 3 κουταλιές ξύδι. Λοιπόν, βάζουμε το ξύδι που το θέλουν οι φακές οπωσδήποτε. Σωστό. Είναι 3 κουταλιές της σούπας. Τέλεια. Βάζουμε ένα παραδοσιακό ελαιόλαδο. Τέλεια. Που η γεύση του είναι λίγο πιο έντονη, πάει με τις φακές. Σωστό. Δεν το τσικουνευόμαστε. Όχι, δεν είναι υγιεινό. Υγεία είναι το λάδι. Λοιπόν, ανακατεύουμε το ίδιο κουτάλι, δεν χρειάζεται να κάνω. Ναι. Να λερώνω πολλά σκεύη στην κουζίνα. Τώρα, η Αλεξάνδρα θα βάλει από πάνω το χοντρό αλάτι, το οποίο το θεωρώ εξαιρετική ιδέα. Αν δεν το έβαζε, θα βάζαμε το αλατοπίπερο εδώ μέσα. Βέβαια. Λοιπόν, έχει δέσει το λάδι με το ξυδάκι μας. Να, οπότε... και αν τη βάλει και λίγο πάπρικα, ναι, γίνεται κόκκινη. Ναι. Τέλειο. Ναι. Για να βάλουμε την πάπρικα εδώ, γιατί όχι. Βάλουμε λίγο ακόμα. Αυτές οι γεύσεις, τα μπαχάρια και όλα αυτά, είναι κατά βούληση. Δηλαδή, όσο μας αρέσει, ο καθένας το φτιάχνει. Πολύ φιλελεύθερη εσύ, όσο μας αρέσει. Ναι, μωρέ, γιατί αυτά είναι πράγματα που τα φτιάχνεις, τα τρως, δεν είναι να πας τώρα να κάνεις συνταγή. Θα το κάνεις όπως σου βγει. Λοιπόν, το ρίχνουμε. Ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ανακατεύουμε και καλύτερα, γιατί δένουν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Ναι. Γίνεται και πιο ζουμερό. Και όπως και να είναι, όταν το βλέπεις και να γυαλίζει κιόλας. Και πολύ πιο ενδιαφέρον. Αυτό μπορώ, και είναι άνθρωπος της εικόνας. Και τώρα, αν είναι να την πάρεις την επαύριο στο ταπεράκι στο γραφείο και την κλείσεις μέσα στο ταπεράκι, αυτή μαρινάρεται, γίνεται πιο νόστιμη την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορούμε να το απογειώσουμε, που λένε και σε. Λοιπόν, Ελένη μου, έχουμε. Με αυτή την εξαιρετική ξυνομιζήθρα. Μπράβο. Παριανή ξυνομιζήθρα και κρύταμος. Καλό. Κάτσε να ανοίξουμε. Δεν είναι καλό, είναι κάτσε, γιατί φοβάμαι τον νύχι. Πειρατή. Κόκαλο. Το πειρατικό νύχι. Τι γίνεται τώρα?
Ο κρύταμος έχει πολύ έντονη. Θέλω να το μυρίσω κι εγώ αυτό. Κρύταμο, έλα. Είναι το τρόφιμο με το μεγαλύτερο ιόδιο στη γη αυτό. Τρομερό. Είναι μόνο ιόδιο. Ναι, ναι, είναι τρομερό. Wow. Τρέφεται με το ιόδιο της θάλασσας. Λοιπόν, παίρνω λίγο, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Και μετά βάζω ξύνο μυζήθρα, την οποία τη βάζω από πάνω, προς το που φτιάξω. Το αγαπάω αυτό το τυρί. Είναι τέλειο στη σαλάτα. Αν έρθετε το καλοκαίρι στην Πάρο, θα σας φιλοξενήσω και θα σας... Έχεις σπίτι στην Πάρο. Ναι, ναι, ναι. Περιττώ να σου πω ότι φτιάχνω δικό μου λάδι. Βεβαίως, έχω δικές μου ροδιές. Και τώρα μου στέλνουν ρόδια. Και εγώ θέλω ρόδι. Να τα κάνεις ρόδι. Θέλω, σ' αγαπώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα μπορεί να κάνεις κανένα ρόδι και ένα σπυράκι ρόδι. Παιδιά, μπράβο, Αλεξάνδρα, με εντυπωσίασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κρασάκι, ακριβώς επειδή βάλαμε την βινεγκρέτ που είναι με ξύδι από κόκκινο κρασί. Έχουμε και κόκκινο κρασάκι. Ναι. Α, πάει με κόκκινο, λες, ε. Ναι. Όχι πολύ βαρύ. Ναι. Έτσι. Απλά επειδή έχουμε μέσα τη βινεγκρέτ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και πάμε. Ωραία, υπέροχη είναι. Νομίζω πάει και το πορτοκαλί σου, το συνδύασες και το καρπούζι. Θα σας βάλω και το αλάτι από πάνω. Α, ναι, α, το ξεχάσαμε αυτό, μπράβο. Εσείς. Και δίπλα βάζω λίγο ξύνο. Βάζω και ένα κρυταμάκι. Μπράβο, μπράβο, είσαι ο άνθρωπός μου. Να φάω ένα κρυταμάκι, πειράζει. Okay. Όλο δικό σου. Τι ωραία κρυταμά είναι αυτά. Ναι. Και θα βάλουμε ένα ντοματάκι εδώ. Λίγη πάπρικα. Με τα κρύταμα. Βουαλά. Καλά, είναι έτοιμο. Φανταστικό. Σ' αρέσει? Ιδέες. Ιδέες. Τι μπορεί να κάνει εσά που δεν έχει ιδέα από μαγειρική. Είδες όμως, άπηματα. Όταν ο άνθρωπος έχει ιδέα από αισθητική, τη βγάζει και στο πιάτο. Έτσι. Όχι μόνο εδώ στα πλέμμα που έλπιστε να έρθει. Μακάρι. Για τη συνταγή σαλάτα με φακές θα χρειαστείτε. Για τις φακές, 1,5 φλιτζάνι φακές, 2 φύλλα δάφνης, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο, ένα κρεμμύδι και ένα σπιτικό ζωμό λαχανικών. Για τη σαλάτα, ένα φλιτζάνι πληγούρι, 2 κολοκυθάκια, μισό ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι βιόσμο, 10 ντοματίνια, 2 κουταλιές της σούπας ξύνο μυζήθρα πάρου, 50 γραμμάρια κρύταμο τουρσί και αλάτι χοντρό. Για τη βινεγκρέτ θα χρειαστείτε μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά και αλάτι. Ορίστε. Κοίταξε, δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά... Δεν τρως. Σε σαλάτα μου αρέσουν πάρα πολύ. Στη σούπα λίγο. Καλό την έκανα. Κολοκυθάκι να πάρεις. Και ξέρεις ποιο είναι το μυστικό, το σωστό βράσιμο της φακής. Είναι γευστικότατη και έχω να πω ότι η ξενομυζήθρα πάει φανταστικά. Πάρα δεν πολύ, είναι φοβερή η ξενομυζήθρα. Πάλι την ποδιά σου. Ναι, έχω φέρει και την ποδιά μου. Έλα εδώ, να σε ντύσω. Να σε ντύσω. Α, ναι, έχουμε και την ενδυματολόγο. Σε παρακαλώ, μου σκαλάσω και το μαλλί και το make. Κουκλάκι. Δοξάστε τον. Δεν υπάρχει αυτή η ποδιά, είναι απίστευτη. Λοιπόν, την έχω φέρει και μία φορά, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα μου την κάνεις δώρο που σε κάλεσα στην εκπομπή. Θα σας την κάνω δώρο. Οπα. Εντάξει. Νάτα. Νάτα. Είναι τέλεια. Καταρχήν θα τη πηγαίνει τέλεια. Θα τη πηγαίνει φανταστικά. Περίμενε. Όχι, είναι αντρική, δεν είναι γυναικεία. Είναι ματρικό. Βασικά είναι παιδική. Αυτά είναι τώρα. Μου κάνει καλό το κάστανο και η γλυκοπατάτα στο tip της ημέρας. Πώς μας ωφελούν το χειμώνα τα κάστανα και οι γλυκοπατάτες? Τα κάστανα περιέχουν βιταμίνες Β1 και Β2 που είναι απαραίτητες για τη μετατροπή των τροφών σε ενέργεια και για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Έχουν επίσης βιταμίνη C που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και φολικό οξύ, απαραίτητο για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έχουν αρκετές θερμίδες, περίπου 370 ανά 100 γραμμάρια, αλλά αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνών και υδατανθράκων σε μορφή αμύλου. Οι γλυκοπατάτες θεωρούνται ένα από τα πλέον υγιεινά λαχανικά, αφού είναι γεμάτες με βιταμίνη α, σε, ποτάσιο, ινώδεις ουσίες και καροτινοειδή. Διαλέγουμε πάντα γλυκοπατάτες με έντονο πορτοκαλί χρώμα, που σημαίνει ότι η περιεκτικότητά τους σε β' καροτίνες είναι υψηλότερη. Είναι πλούσια σε πολυσύνθετους υδατάνθρακες και φτωχή σε θερμίδες. Γι' αυτό και ενδείκνεται για την απώλεια βάρους, καθώς και για παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης.
Για να δούμε τώρα τι κάνουν τα αγόρια του MTV. Τι ήταν του MTV τα αγόρια. Τα πρώην αγόρια του MTV, τα οποία τα έχω για άχρηστα στη μαγειρική. Όχι, έχω ντροπή. Να σου πω. Γιατί? Έχω κάτι στο θρόνο, περιμένω. Mm. Εσύ τι έχεις να πεις δηλαδή για τα αγόρια, δεν κατάλαβα. Τι να πω, περιμένω να δω. Να σου φέρω ένα αξεσουάρ. Ευχαριστώ. I do. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μπρόκολο γκρατέν, έχω να πω. Το οποίο είναι εξαιρετική συνταγή. Και την τρώνε και αυτοί που δεν τρώνε τον μπρόκολο. Ναι, αλλάζει τελείως η γεύση, γιατί θέλουμε αυτά τελικά μέσα. Θέλουμε να το βράσουμε πρώτο, οπότε θα το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Αχ, τι ωραίο. Τι δύναμη, Χριστέ μου. Αχ, σαν δεντράκι είναι. Το κοτσάνι το βάζουμε κάτω να κουμπάει για να τι είναι αυτό που βράζει και πιο γρήγορα. Ωραία, μπράβο, τα λες για μένα, γιατί εγώ τα έχω δεδομένα. Πολύ όμορφα. Ώστε να γίνει αλντέντε, να μην είναι τελείως μαλακό, το θέμα είναι την έχει σκληρότητά του, γιατί θα το βάλουμε και στο φούρνο. Από την ώρα που θα βράσει κανένα δεκάλεπτο, ας πούμε. Που το θα πολύ. Πάρει το νερό. Ναι. Ναι. 5-10 λεπτά. 5-10 λεπτά, εκεί γύρω στα 5. Ναι. Θα φέρω το πυρεξάκι μου από εδώ εντωμεταξύ. Να είσαι έτοιμος. Να είμαι έτοιμος για μετά. Αυτό μέσα εκεί θα κάνεις όλο το φαγητό. Ναι. Θέλω λίγο σκόρδο πρώτα. Θα λείψουμε το ταξί. Α, κατάλαβα. Ναι. Ως αν να είναι κορμί κάτω από το ζεστό ήλιο του καλοκαιριού. Πόση πίεση για ένα σκόρδο. Τι λες τώρα. Είδες τι ωραία που τα λέω. Τι να ψωνίζω σκόρδο. Το σπάσες αυτό τώρα. Θα το σπάσω για να βγάλουμε λίγο το ζωμό από μέσα. Μπράβο. Θέλουμε να λείψουμε το ταψάκι. Να πάρει τη γεύση του. Τέλειον αυτό. Αυτό είναι τεχνικές μαμάς, έχω να σας πω. Αγαπάμε. Η μαμά είναι Ιταλίδα. Η μαμά είναι Ιταλίδα. Μαγειρεύει. Και μαγειρεύει ολημερής και ολυνυχτής. Α, ναι. Ναι. Για όλη την οικογένεια. Εσύ πώς είσαι πέτσι και κοκαλό. Έτσι είμαστε όλοι. Γιατί είναι το γονίδιο. Τρώτα, τρώτε δηλαδή αυτά τη μαμά. Τα τρώμε και βασικά η μαμά φτιάχνει και πάρα πολλά γλυκά. Συνέχεια. Και τρώμε όλη μέρα, βασικά τρώμε όλη μέρα σοκολάτες, καραμέλες. Μην με κοιτάς έτσι τώρα εσύ. Έλεος δηλαδή. Αλήθεια σου είναι, μπισκότα, ψωμιά. Λοιπόν, αν συνεχίσεις θα σε μισήσουμε. Οπότε, συγγνώμη δηλαδή. Ας επανέλθουμε στη συνταγή. Καντακώνεις από μόνος σου. Λοιπόν, βγάζω και τα κολλήματα, να έχουμε μία ομορφιά εδώ. Και παίρνουμε μαργαρίνη. Τη μαργαρίνη μας και αλείφουμε από πάνω. Αυτό είναι για μετά για να μην κολλήσει το φούρνο. Και δεν είναι και γεύση, έχω είναι να σου και πω γεύση. Τώρα όλο αυτό. Άρα αυτή είναι συνταγή της μαμάς. Είναι συνταγή της μαμάς, ναι. Πώς τη λένε τη μαμά? Μπάρμπαρα ή Μπάρμπι. Μπάρμπι, γεια σου μαμά Μπάρμπι. Γεια σας. Νομίζω ότι θα απορροφεί με αυτό. Ένα παιδί που έχει μαμά την Μπάρμπι. Και φίλοι εμένα. Γι' αυτό είναι τόσο αδύνατος. Είναι γιος της Μπάρμπι, παιδί μου. Είναι ο Ken Junior. Ken Jr. Λοιπόν, αυτό μήπως έγινε. Κοίτα τι ωραίο χρώμα. Α, πήρε τέλειο χρώμα. Ωραία, σούπερ. Ή θες ακόμη λίγο. Όχι, καλό είναι. Θα ψηθεί μετά και στο φούρνο. Κοίτα τι όμορφα γίνει τώρα. Να το στραγγίξουμε λίγο. Να μην έχει. Τι σου λέει από πάνω η Ζένια? Μου λένε στο αυτή να σε προσέχω. Γιατί? Μην με κάψεις, μην κοπείς, μην όλα αυτά. Και υπάρχει μια αγωνία, ξέρεις. Αφού το σιρτάρι εδώ που έχει και φως, τι φανταστικό που είναι. Δες. Θέλω κι εγώ σιρτάρι με φως στο σπίτι. Φωτεινός παντογνώστης. Κάτσε να βάλω το πυρεξάκι από εδώ. Δεν πήρε τέλειο χρώμα. Ναι. Πώς μην κάνεις τώρα εκεί πέρα. Σταμάτα, μωρέ. Που ζεματάει. Θα καώ. Λοιπόν, το κόβουμε. Θέλουμε και τα κοτσάνια. Δεν το κόβουμε δηλαδή άκρη-άκρη. Μπουκετάκια που λέμε. Αχ, τι ωραίο! Τέλειο. Λοιπόν, τα κόβουμε λίγο πιο μικρά, για να είναι και πιο όμορφα. Και να έχουμε και μία επίπεδη πλευρά, την οποία και αρχίζουμε να τα πλώνουμε μέσα στο ταψί κατά αυτόν τον τρόπο. Με πολύ ωραία αισθητική. Με πολύ ωραία αισθητική. Το ένα δίπλα στα άλλα ακριβώς. Okay. Θες να μου κόψεις λίγα τέτοια? Ναι. Κάτσε να σου κόβω κι εγώ, περίμενα. Μπράβο. Ένα μαχαιράκι. Για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Από το σιρτάρι με φως. Σιρτάρι με φως. Έλα, θα σου δώσω το καλό. Δεν το πιάνε το μαχαίρι. Α, ναι, έτσι. Να σπαχτούμε. Α, ναι, τι μου λέτε. Είναι μυστικά τη κουζίνα μου. Λοιπόν. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, πρόσεξε τώρα, ναι. Η διαφορά στο να μαγειρεύει μια γυναίκα και ένας άντρας. Ναι. Κάθεται μισή ώρα και στρώνει το μπουκετάκι. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, εμείς θέμε που είμαστε ρομαντικοί. Να σου πω στη μέση το κόβω ή κάνω και 2-3, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις και 2-3, όσο σου βγαίνουν. Κοίτα, η δέσμη μου το γυρνάει από την ανάποδη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι να κάνω, αφού η αισθητική είναι θέμα. Έχετε αισθητική, κοίτα τι ωραία τώρα. Λοιπόν, ωραία. Και δώσουμε τώρα 2-3 τέτοια. Πάρτε αυτό που είναι έτοιμο. Τέλεια. Που τα πετάμε μέσα σε ένα μιξεράκι. Α, πετάς τέτοια, έλα. Ναι, πάρε. Θέλουμε 2-3 κοτσανάκια να πετάξουμε μέσα στο μιξεράκι. Βάλα. Thank you.
Να βάλω κάτι βάζουμε εδώ. Κρέμα γάλακτος. Βάλε, βάλε, ναι. Έχει βγει λίγο αδύνατο αυτό. Φτιάξτε εκεί να είναι κρεβατάκι. Να βάλει και στις γονέτσες εκεί να. Μπράβο. Πολύ μου άρεσε που το είπα κρεβατάκι. ρίχνουμε κρέμα γάλακτος. Αυτή τώρα είναι η σάλτσα που θα φτιάξουμε για να ρίξουμε από πάνω. Θα τη ρίξουμε από πάνω. Ωραία. Για να το βάλουμε τελικά στο φούρνο. Λοιπόν, ρίχνουμε κρέμα γάλακτος. Τώρα πόσο είναι αυτή η κρέμα γάλακτος? Ένα κουτάκι. Εντάξει, οκ. Okay. Θα τις γράψουμε τις ποσότητες, μην ανησυχείς. Ωραία, σούπερ. Θέλουμε 3 αυγά. Τέλεια. Γιαούρτι. Light, 0%, 2, τι, πόσο. Ό,τι θες. Ό,τι να είναι. Θέλεις. Τέλεια. Το κλασικό, το γιαούρτι ελληνικό. Πήρε και λίγο το μίξε. Αν σε ενδιαφέρει η υφή, το καλύτερο είναι ένα στραγγιστό. Και εγώ νομίζω καλύτερα είναι στραγγιστό. Γίνεται πιο παχύρευστη η υφή. Ωραία. Έτσι. Έλα, τέλειο, μην κλείφεις τώρα. Σταμάτα. Τρώει καλέ. Λοιπόν, και βάζουμε και λίγο τυρί. Κίτρινο. Το ό,τι να είναι, τι θες κάποιο συγκεκριμένο. Γραβιέρα. Εντάξει, γραβιέρα καλύτερα. Να βάλουμε μια ελληνική. Γενικά. Ναι. Βάζουμε τυριά που μας αρέσουν εδώ πέρα. Δεν είναι ότι έχει συνταγή κάποιο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Θέλουμε να βάλουμε τυριά. Θα μου φέρεις και λίγο χαρτάκι, παρακαλώ, που δεν έχω εδώ. Έλα, γλύψτε το τώρα. Τόση ώρα. Έχεις πάει το μισό. Τη μισή συνταγή. Το σε φιέρετε. Όπα, μωρέ, γκρινιάριδες που είστε. Να σου πω, μήπως οι θαυμάστριες έχουν πάθει κάτι τώρα που σε βλέπουν. Γιατί ξέρεις ότι οι γυναίκες θέλουν άντρες που μαγειρεύουν. Δεν ξέρω, μωρέ. Πώς κινδυνεύεις βγαίνοντας από εδώ. Εμείς έχουμε το κινητό σου. Ναι, οι κυρίες έχουν το κινητό μου. Και όλο αυτό που βάλα μέσα τα συστατικά, το χτυπάμε. Α, πολύ μου αρέσει αυτό. Ώσπου να μου γενικηθεί, έτσι. Τέλειο είναι αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, δώσουμε το πυρεξάκι μου τώρα. Στο κρεβατάκι από τα πρόκολα. Ρίχνουμε από πάνω αυτό που φτιάξαμε το μείγμα μας στη σάλτσα. Τέλεια. Να πω κάτι εδώ. Για πες. Να σε πενέψω λίγο. Πες. Δικαίως. Συνήθως όταν κάνουν οι μαμάδες ο γκρατέν, βάζουν από κάτω το λαχανικό και από πάνω κάνουν μια πηχτή μπεσαμέλ, η οποία κάθεται στην κορυφή. Mm. Αυτή δεν είναι σωστή, διότι μένει από κάτω άδειο. Το λαχανικό σκέτο και το από πάνω μια πηχτή κρέμα. Ενώ αυτό τώρα όταν ψηθεί θα γίνει όλο ένα ενιαίο σύνολο, ωραία, πάρα πολύ κρεμόδες και καταπληκτικό στη γεύση. Λοιπόν, εδώ τέλειο, από πάνω τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο τυρί, άμα θέλετε. Εγώ λοιπόν, αυτό το κομματάκι να μπει μέσα στο. Αυτό εδώ το τυρί είναι ένα καπνιστό διαιτητικό τυρί. Το οποίο τι καλό έχει, ότι είναι ένα πολύ φυσικό τυρί, γιατί πάρα πολλά τυριά που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ δεν έχουν φυσική διαδικασία. Δηλαδή, όπως η εντατική κτηνοτροφία, είναι και αυτά σε εντατική γίνονται. Αυτό είναι ένα κανονικό τυρί, το οποίο καπνίζεται σε φύλλα οξιάς. Και έχει ένα πολύ λεπτό φυσικό κάπνισμα. Και όντας διαιτητικό, διότι γίνεται με αποβουτυρωμένο γάλα, το οποίο όμως αποβουτυρώνεται με φυσικό τρόπο, είναι ένας καλός τρόπος όταν κάνεις δίαιτα να μπορείς να φας τυρί. Έχει, ας πούμε, μόνο 40 θερμίδες αυτό. Α, το καλό. Ναι. Η φέτα, 40 θερμίδες. Ναι. Και έχει ένα φυσικό λεπτό καπνιστό άρωμα, πολύ λεπτό. Οπότε στα γκρατέν, στα οποία δεν έχουμε και κάτι, μια έντονη γεύση, θα μπορούσες να έχεις βάλει μπέικον, ας πούμε. Όχι, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Ναι, και εμένα. Πολύ έντονα. Αυτό το τυρί του δίνει μια καπνιστή γεύση που το ταιριάζει του μπρόκολου πάρα πολύ. Ωραία, οπότε εσύ θα το κάνεις τώρα. Εγώ θα το βάλω φέτες, γιατί με αυτό θα το σκεπάσει το κρεβατάκι. Να βάλουμε λίγη πάπρικα από ναι, κάτω. Ναι, βάλει την πάπρικά σου πρώτα, που του δίνει και χρώμα και άρωμα. Αυτό, ήθελα λίγο χρωματάκι και άρωμα πάπρικα. Πολύ ωραίο είναι. Νομίζω ότι βγαίνει όμορφο αυτό με τα χρώματα. Πανέμορφο. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τι κάνεις. Όταν το βάζουμε τώρα ολόκληρη φέτα, λιώνει πιο ωραία, πιο μαστιχωτά. Θα γίνει και από πάνω εννοείς. Και ελέγχουμε αν κάνουμε δίαιτα και την ποσότητα που έχουμε βάλει. Ξέρουμε πόσες θερμίδες βάζουμε. Γιατί όταν το τρίψεις δεν ξέρεις τι γίνεται. Σωστό και αυτό. Ωραία, λοιπόν. Απλά να είναι λεπτές οι φέτες. Ναι, λεπτές φέτες όπως μας τις κόβουν στο σούπερ μάρκετ. Και επίσης αυτό το εξωτερικό του, επειδή έχει φυσική επεξεργασία, μπορείς να το φας. Α, ναι. Ναι, βέβαια, και έχει και το πιο έντονο κάπνισμα αυτό. Έλα, τέλεια. Εντάξει. Εξαιρετικά το φτιάξαμε. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε στο φούρνο για κανένα 20 λεπτό. Μισάωρο εκεί. Εκεί. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να δείτε πότε θα το βγάλετε. Όταν στερεοποιηθεί η κρέμα και μόλις έχει λιώσει το τυρί. Από πάνω. Διότι, αν το αφήσουμε το τυρί και ξεραθεί, μετά δεν είναι ωραία η κρούστα. Ναι, δεν θα τρώγεται πολύ ευχάριστα ναι, μετά. Αυτό. Στους 180 βαθμούς, κάπου εκεί. 175. Έλα, πήγαινε το μάγειρα. Στο πάω εγώ. Πω. Μα τι σήμερα δεν το πιστεύω. Τι παιδί εσύ. Λοιπόν.
Δεν το βρέω. Λοιπόν, πρέπει να έχει ψηθεί το γκρατέν. Πάω να το βγάλω από το φούρνο. Να σου δώσω τα γαντάκια σου. Να μου τα δώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πω. Τι περιποίηση σήμερα. Να δούμε τι έχει φτιάξει όμως. Λοιπόν, έχει βγει πολύ όμορφο. Βάου, φαίνεται, το βλέπω. Αναγίτσα μου. Φουσκωτό. Ναι. Πω, είναι τέλειο. Τέλεια. Κοίτα με γκαίες. Βάου. Λοιπόν, θα αφήνουμε εδώ. Μπράβο, υπέροχο. Ναι. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο, πολύ ωραίο. Για τη συνταγή μπρόκολο γκρατέν με καπνιστό τυρί θα χρειαστείτε 1/2 κιλό μπρόκολο, 300 γραμμάρια τυρί καπνιστό σε φέτες, 100 γραμμάρια γραβιέρα, 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 250 ml κρέμα γάλακτος, 2-3 κελίδες σκόρδο, 3 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά και μαργαρίνη. Πω, παιδιά, είναι τέλειο. Ναι, είναι υπέροχο. Τώρα αυτό βέβαια θέλει και... Να κρυώσει λίγο, διότι βγάζει ζουμάκια. Ξέρεις, όλα τα γκρατέν και όλα τα παστιτσοειδή τα αφήνουμε κανένα τέταρτο εκτός φούρνου για να τραβήξουν τα υγρά τους και να κόβονται εύκολα. Okay. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αισθάνεσαι το μπρόκολο. Ναι. Δηλαδή όταν θα το δαγκώσεις θα είναι τραγανιστό. Αυτό είναι το ωραίο. Ναι, γι' αυτό το βράσαμε και αλντέντε, δεν το βράσαμε να γίνει νιανιά. Σπουδαία που είναι. Μα είδες τι ωραία που θα κάνει. Αν είχαμε λίγο μπρόκολο, θα έβαζα και λίγο μπρόκολο. Ναι. Γενικά μου αρέσει να έχει κάποιο στοιχείο από το φαγητό ή δεν ξέρω. Πιπέρι, κάτι. Να βάλω λίγο πάσα. Να βάλουμε λίγο πιπέρι. Τέλεια. Θα το βάλω εδώ. Βάλε και από πάνω που του πάει. Έτσι. Το κάνουμε όλο. Όλο πιπεράτο. Ναι. Έτσι. Ένα πιπεράτο πιάτο. Ναι. Για ένα πιπεράτο σοφ. Μα πώς. Down the street in those you are. Who you were, it's true. Λοιπόν. Κάτσε, ήθελα να δοκιμάσεις κι εσύ. Θα δοκιμάσω. Αχ, μ' αρέσει αυτό πολύ. Και ή. Αχα. Πώς βγήκε. Υπέροχο. Τέλειο, φαίνεται. Τώρα ζήλεψα να πάω και με ένα κομματίδιο. Παιδιά, τα γκρατέν δεν θυμίζουν φαγητό μαμά. Να σου πω κάτι. Κυριακάτικο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Όμως, γι' αυτό το φτιάξαμε. Δεν περίμενα να το πει τόσο ελαφρύ. Ναι, είναι ελαφρύ. Γιατί εγώ το φοβάμαι το. Καλό, τι ωραία, λιώνει το τυρί από πάνω. Ναι. Τέλειο. Σούπερ. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Α, τρώμε το τυράκι, τώρα θα δεις. Η επίθεση του γιγαντιαίου γκρατέν. Αυτό το τυρί λιώνει και τέλειο. Εγώ το βάζω και σε πίτσες, ξέρεις όλα αυτά. Ναι. Πίτες. Και σου κάνει και χαβαλέ στο τραπέζι. Αμό. Αυτό είναι. Είναι interactive το πιάτο. Λόγω του ότι είσαι ο μόνος άντρας και φοράς και ποδιά, ναι. Σε κρατάω για σου σεφ. Έτσι. Τι καλό. Μπράβο σου. Σου αξίζει, βρε. Λοιπόν, και θα δανειστώ επίσης την ευκολία της δικιάς σου συνταγής και την ευκολία της συνταγής Αλεξάνδρας για να κάνω ένα επίσης πανεύκολο κοτόπουλο. Εγώ βλέπω το κοτόπουλο και λίγο τρομάζω. Τι πρέπει να το κάνω. Το φας να πεις ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φιλάς να μην φύγει εδώ και στη δεδομένη στιγμή θα σου πω τι το κάνεις. Αυτό τώρα τι είναι, τη μαρινάδα συνήθως την κάνουμε από πριν στα κοτόπουλα και δίνει μια πάρα πολύ ωραία γεύση, κάνει το κρέας πιο τρυφερό, δίνει το στιγμιά και όλα αυτά. Αυτή η μαρινάδα είναι τη στιγμή. Την κάνουμε τελευταία στιγμή και τη βάζουμε από πάνω. Αυτό τώρα μπορείς να μου κόψεις ένα κρεμμύδι ψηλό. Του λέει, μην κάνεις μόνο τον ωραίο. Ας πούμε ότι μπορώ. Ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά Δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Όταν μαγειρεύεις εσύ, πώς το κόβεις το κρεμμύδι. Το τρώει. Σε σαλάτα το βάζω. Λοιπόν, κόψτε εδώ όπως θα το έκανε. Έλα, να κόψω εγώ. Φέρε. Κάνε κάτι άλλο. Α, το κάτω το πιάνω. Δώστε μου κάτι. Φέρε μου το άλλο κρεμμύδι. Είδες τσάμπα σου, σέφε. Δεν πειράζει. Είναι ωραίος. Θα κάνω τον τέλα λοιπόν και εγώ. Κάνε εκεί ό,τι μπορείς. Χοντρά λεπτά. Ψιλοκομμένο. Μαθαίνω εγώ τώρα. Καλά, τι μαθαίνεις κι εγώ, δεν νομίζεις. Εξυπηρετείς τέτοια σκελίδες ή θες πιο ροδέλες.
Όχι, όχι παιδί μου, παιδιά, σας πιστεύω. Α, το θέλεις την τέτοια. Όχι, φέρτε. Τετραγωνάκια το θέλει μικρά. Όχι, τι τετραγωνάκια. Α, Χριστή βοηθή, να το. Α, κατάλαβες. Α, τέλεια, φέρε μου, θα το κάνω. Τώρα το κάνω. Δεν ήξερα πώς το θέλει η διευθυντρία. Στο αφεντικό. Ο πελάτης. Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν έχω να κάνω τώρα, ζήλεψα. Κόψε το κοτόπουλο έτσι. Να σου πω, κάνε και εσύ λίγο. Έλα, θα κάνω και εγώ λίγο. Έλα, έλα. Έλα, σου έχω άλλο μαχαίρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τσακ, τσακ. Να το κόψεις έτσι, βγαίνει μικρούλα. Είστε εύκολα που γίνεται. Και κλάμα τώρα. Θα κλάψεις εσύ, εγώ γελάω. Εγώ δεν μπορώ, έχω μακιγιάζ. Αυτό που λένε να κόβεις ένα μισό μήλο για να μην κλαίσεις με το κρεμμύδι, ισχύει. Α, για πες το μας, αυτό το ξέρω. Πώς το κάνεις, έτσι ξέρω εγώ. Κόβεις ένα μήλο στη μέση. Ναι. Κάτω σπίναγε για τον παυτό τώρα. Και απορροφάει το του κρεμμύδι. Το κόβεις σε τι σχήμα. Καρδουλωτό. Μπορείς να το κάνεις εδώ. Φτάνει πολύ. Εγώ ξέρω αυτό με το νερό, με τη βρύση. Ότι. Ότι κόβεις, καθαρίζεις το κρεμμύδι κάτω από το τρεχούμενο νερό, από τη βρύση. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ισχύει, το έχω κάνει και παίζει αυτό. Λοιπόν, βάλαμε εδώ τώρα το κρεμμύδι. Βάζουμε το και... μάτι πολύ εύκολα ανάβει. Είναι γκαζιού, γι' αυτό. Βάζουμε 4 κουταλιές της σούπας, εγώ το ξέρω με το μάτι. Ελαιόλαδο. Έτσι. Εδώ βάζουμε ένα απαλό ελαιόλαδο, δεν θέλουμε έντονη τη γεύση του ελαιόλαδου, διότι τα υπόλοιπα υλικά είναι κάπως εξωτικά, οπότε θέλουμε να βγει η γεύση αυτών των υλικών. Και σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι, έως πολύ δηλαδή, μέχρι να γίνει ξανθό. Σαν την κατσαρίτσα. Με φιόγκο χωρίς. Τα κρεμμυδάκια έχουν αρχίσει, μαραίνονται τώρα. Τέλειο. Οπότε θα ρίξω μία κουταλιά μόνο αλεύρι. Μέσα στο κρεμμύδι. Αλεύρι στο κρεμμύδι. Είναι η λογική που κάνουμε την μπεσαμέλ, παιδιά. Απλώς είναι πιο ελαφριά. Δηλαδή, αντί να βάλουμε μαργαρίνη ή βούτυρο, βάζουμε μόνο ελάχιστο λάδι και μία κουταλιά μόνο αλεύρι για να δέσει λίγο αυτό το, η σάλτσα στο τέλος και να σταθεί ωραία πάνω στο κοτόπουλο, να μην είναι ρουλί δηλαδή. Και ρίχνω και ένα σφινάκι νερό μόνο και χαμηλώνω τη φωτιά. Και το ανακατεύω γρήγορα για να μην μου σβολιάσει, αν και δεν κινδυνεύουμε, γιατί έχουμε μόνο μία κουταλιά αλεύρι. Σε χαμηλή τώρα φωτιά βάζω ένα σφινάκι ξύδι που θα δώσει αυτή την αψάδα, θα ξυπνήσει ας πούμε τη γεύση του κοτόπουλου. Και το ανακατεύω. Μετά βάζουμε ένα σφινάκι λεμόνι, το οποίο θα δώσει το λεμονάτο που χρειάζεται το κοτόπουλο. Τώρα εδώ, σε αυτό το στάδιο, μπορώ και να το κατεβάσω από τη φωτιά γιατί είναι ήδη ζεστά τα υλικά, οπότε θα ενοποιηθούν. Μετά βάζω λίγη σόγια που θα δώσει μια πιο εξωτική αλμύρα από αυτήν του αλατιού. Βάζω μια κουταλιά από τη μουστάρδα σου που είναι την κουταλιά. Άδειο το μπαζάκι. Μια μουτούλα πήρα. Λοιπόν, παρότι είναι πάρα πολύ καυτερή, δεν τη φοβόμαστε, διότι όταν ψήνεται φεύγει η κάψα της μουστάρδας και μένει μόνο το υπέροχο άρωμα. Άντε. Μία κουταλίτσα. Τι μαθαίνεις. Είσαι εδώ να το κάνεις. Την ανακατεύουμε και αυτή. Πρόσεχε, δεν το φτιάξει μπάρμπι όμως. Δώσαμε το πικάντικο. Θέλουμε λίγη πάπρικα και για το άρωμα που ταιριάζει οπωσδήποτε στο κοτόπουλο, αλλά και για το χρώμα, το ωραίο. Ναι, γιατί είναι όλα γίνα. Ναι. Τέλειο. Βάζουμε, αν το θέλουμε καυτερό, ελάχιστα καυτερό, βάζουμε λίγο μπούκοβο ή λίγη καυτερή πιπεριά. Αυτό είναι προαιρετικό το υλικό. Ωραίο θα είναι. Ωραίο είναι. Μια χαρά είναι. Και αν βάλεις λίγο, δεν καίει φυσικά. Δίνει απλώς μια σπιρτάδα σε ορισμένους μπουκές. Αχ, και... να δω. Θέλω να δω πώς έχει γίνει σάλτσα. Μην την κοιτάς τώρα, είναι ακόμη ωραία. Μ' αρέσει, δεν είναι αυτό το... Βάζουμε την κέτσαπ, η οποία εδώ συνήθως τη βάζουμε από πάνω. Εδώ τη βάζουμε μέσα στο φαγητό. Μία κουταλιά. Ναι. Αυτή τώρα θα δώσει και ένα τη γλύκα που θέλουμε. Γιατί Φόλος. Έχει μέσα ζάχαρη. Αυτό και τι τον έβαλα. Τι τον... Ζάχαρη δεν έχει. Ζάχαρη βάλει. Λοιπόν. Και αυτή τη ζάχαρη την καστανή τη βάζουμε για την κρούστα. Αυτή κάνει υπέροχη κρούστα η ζάχαρη. Καραμελό. Καραμελέ. Ναι. Τέλειο.
Οπότε δεν νομίζω να ζητάει κάτι παραπάνω ένα κοτόπουλο, αλλά τα κάναμε. Του τα δώσαμε. Δεν ζητάω τίποτα παραπάνω. Και χωρίς το κοτόπουλο. Το τρώω και αυτό. Του τα δώσαμε όλα. Λοιπόν, βάλε μου τώρα το κοτόπουλο στο πυρεξάκι του. Αυτό δηλαδή θα το ψήσεις στο φούρνο. Βεβαίως, τι, ομό θα το φάμε. Τέλειο. Το αλλά το πιπερώνουμε καλά. Και βέβαια το κάνουμε, αυτό είναι παιδιά υπέροχο με φτερουγίτσες κοτόπουλου. Οι οποίες φτερουγίτσες είναι και πάνθινες, ξέρεις, είναι μια καλή ιδέα. Ναι. Για τις μέρες που περνάμε. Μα και για να το κάνεις και για σνακ ή για ορεκτικό. Ναι, και τρώγεται και πολύ ωραία σε ένα μπουφέ, μα έχεις φίλους που τρώσουν το χεράκι αυτό. Ή με μπουτάκια μικρά, ή με ό,τι θες. Ναι. Ή με ένα κοτόπουλο κανονικό. Και τώρα βάζουμε τη σως, την απλώνουμε ομοιόμορφα. Τι ωραίο. Πάνω από το κοτόπουλο. Αγαπημένα βοηθάει, πάρε το κουταλάκι σου να μου την απλώσεις ομοιόμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αμέ. Να το κάνουμε ένα κουτάκι μεγάλο για να έχω εύρος. Έτσι, με εύρος. Θέλει αρετή και τόλμη. Παιδιά, αυτό τώρα θα καραμελώσουν τα κρεμμύδια, θα κάνει κρούστα η ζάχαρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νόστιμο που αυτό γίνεται. Αυτό με τη ζάχαρη με έχει ξαφνιάσει. Το χρώμα είναι καταπληκτικό. Και το πάμε στο φούρνο στους 180, στον αέρα, ανάλογα με το μέγεθος του κοτόπουλου. Τώρα γύρω στα 45 λεπτά, κάπου τόσο. Αν είναι φτερουγάκια θέλουν πιο λίγο, γιατί ψήνονται πιο γρήγορα. Σωστά. Μάλιστα. Για πόση ώρα? Όση ώρα το τρυπάς με ένα μαχαιράκι και βλέπεις ότι μαλάκωσε, διότι εξαρτάται πώς θα είναι κομμένο το κοτόπουλο, κατάλαβες. Σωστό. Για τη συνταγή κοτόπουλο φούρνο με κέτσαπ θα χρειαστείτε 2 μπούτια κοτόπουλου. Για τη μαρινάδα, 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι, 1 σφινάκι νερό, 1 σφινάκι μαύρη ζάχαρη, 1 σφινάκι κέτσαπ, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, 1 κρεμμύδι, 2 κουταλιές της σούπας σόγια, 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Κοπελιά του food styling. Παρακαλώ. Έλα εσύ. Για να το φτιάξεις λίγο ωραίο. Μυρίζει υπέροχα πάντως. Πω, είναι τόσο ωραίο. Αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν πάει και με τίποτα δηλαδή. Θέλει μόνο μια σαλάτα. Ναι. Μια πράσινη σαλάτα. Δεν θέλει. Τέλειο είναι αυτό. Και ένα μαχαιροπύρνο για να το φας. Για βάλε εσύ. Ναι. Θέλει κάτι δροσερό πάντως δίπλα. Φέρε ό,τι σου κάνει και να φέρω αυτό βέβαια, επειδή είναι λίγο ασιατικό σαν γεύση. Του πάει μια σαλάτα, ξέρω εγώ, με ασιατική. Λίγο γλυκόξινη. Okay, με τριμμένο καρότο, λάχανο, αβοκάντο. Και λίγο νούντουλ, ίσως. Νούντουλ επίσης, ναι. Κατάλαβε. Η χιλοπίτα. Εντάξει. Φιδέ, ναι. Φιδέ, είναι μια χαρά νούντουλ. Σωστό. Να φέρω λίγο θυμάρι, Αλεξάνδρα. Αχ, μου αρέσει το θυμάρι, ναι. Και πάει και χρωματικά. Τέλειο. Τέλειο το χρώμα. Τέλειο. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι. Πω, πω. Συγγνώμη, αυτό έγινε μέσα σε 45 λεπτά, 50. Ναι, και λιγότερο. Σου λέω, δεν θέλει πολύ το κοτόπουλο. Αν είναι και ζεστό. Η σως είναι υπέροχη. Και το έχουμε ψήσει και καταπληκτικά, γιατί είναι θεό μάλακο μέσα. Είναι ζουμερό. Πόπο! Δεν είναι πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, έχω μάθει πώς θα κάνω το κοτόπουλο. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, ήταν τέλειο. Να εισηγηθώ στην Ελενίτσα να σε πάρει για μάγειρα. Να το πεις κι αυτό. Δηλαδή, μόνο και μόνο για να δει η τηλεθεάτρια ξανά αυτή την ποδιά, νομίζω αξίζει. Θα την πάρω πάντα αυτή την ποδιά, λέτε. Μόνο την ποδιά όμως, τίποτα άλλο. The Naked Chef 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη χάσετε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Εύκολες συνταγές υψηλής γαστρονομίας με τον Σεφ Δημήτρη Αγοραστό. Σουπιές τηγανιτές με το μελάνι τους και μια έξυπνη πιχτήχτα ποδιού για ορεκτικό. Αυτό είναι μια παραλλαγή και με πολύ μικρές διαφορές του ξηρά του χταποδιού, ας πούμε. Η ηθοποιός Πινελόπη Πιτσούλη έρχεται για να φτιάξει έναν πεντανόστιμο θεσσαλονικιώτικο μεζέ με λιτζάνα σπανέ. Καλά. Πω.
χρησιμοποιώ και τα μπαχαρικά. Έλειωσα ένα κύβο σε ελαιόλαδο και πέρασα το κοτόπουλο για να κλειδώσει όλη τη γεύση. Κάποιοι λένε πως η γεύση δεν αγοράζεται. Διαφωνώ. Και ειδικότητα στις Knorr. Δοκιμάστε τους. Τώρα και με 25% λιγότερο αλάτι.